για τις πυρκαγιές που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στα Χανιά με τους Δημάρχους, τη Διεύθυνση Δασών, την Αντιπεριφέρεια, τους βουλευτές μας και όλους τους φορείς που εμπλέκονται. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να δούμε τα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν, να έχουμε έτοιμες τις μελέτες αυτές που χρειάζονται, να βρούμε τη χρηματοδότηση και παράλληλα έχω ζητήσει με επιστολή μου στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας την κήρυξη των δύο περιοχών στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πιστεύουμε ότι και σήμερα μπορεί να βγει η απόφαση, ούτως ώστε να προχωρήσουμε σε όλες τις διαδικασίες που ορίζει η νομοθεσία και να είμαστε πανέτοιμοι για το χειμώνα. Κύριε Περιφερειάρχα, όταν μια περιοχή κυρίως της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, αυτό ουσιαστικά τι σημαίνει, ότι διευκολύνει την χρηματοδότησή της για μια σειρά από παρεμβάσεις προκειμένου να αποκαταστήσει τις ζημίες και να μην υπάρχουν προβλήματα τη σημερινή περίοδο. Και για τη χρηματοδότηση και συντομεύει τις διαδικασίες τις διαγωνιστικές. Να πάμε δηλαδή με πρόσκληση σε κάποιους αναδόμους και να γίνουν γρηγορότερα όλες οι διαδικασίες. Περιμένουμε όμως την υπογραφή αυτή από πλευράς Γενικής Γραμματείας. Εμείς αυτό που πρέπει να δούμε είναι ποια έργα χρειάζονται να γίνουν. Τα έργα αυτά τα οποία χρειάζονται θα τα κάνουμε, θα βρούμε τη χρηματοδότηση. Έχουμε συζητήσει ήδη και με το Υπουργείο Εσωτερικών, θα δοθεί μια πρώτη χρηματοδότηση, αλλά και από πλευράς της περιφέρειας θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μπορούμε άμεσα να κάνουμε τα έργα τα οποία χρειάζονται. Κύριε Περιφερειάρχα, η ρόπληκτη με έκτακτης ανάγκης είναι διαφορετικό. Ναι, διαφορετικό είναι, αλλά να περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει η απόφαση της Γενικής Γραμματείας. Να ρωτήσω κάτι εντελώς διαφορετικό με το θέμα το οποίο κουβεντιάζουμε. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την επιτάχυνση των διαδικασιών αναφορικά με τις επόμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Από τον Οκτώβριο που αναμένατε και γνωρίζατε, πάμε στο Μάιο. Θα ήθελα καταρχήν ένα σχόλιο για αυτό και ένα δεύτερο σχόλιο σχετικά με τις διαδικασίες που θα ακολουθήσετε εσείς ως παράταξη για την επιλογή και των αντιπεριφερειακών ανά στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες, αλλά και για την κατάρτιση του συνδυασμού. Καταρχήν αυτό το οποίο έχει ψηφιστεί είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Μάιο. Άρα εμείς ως παράταξη κάνουμε την συνάντησή μας που χρειάζεται για να ανακοινώσουμε αν κατέβουμε σε εκλογές ή όχι. Από εκεί πέρα, όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση να ανακοινώσετε ότι δεν θα κατέβετε στις εκλογές, κύριε Αναβέκη? Είχα πει και σε άλλη συνέντευξη που είχα δώσει με συναδέλφους σας ότι το Αγίου Μηνά θα ανακοινώσω τις αποφάσεις. Πρέπει όλοι μαζί να δούμε γιατί μπορεί οι συνάδελφοι που είμαστε στο Περιφερειακό Συμβούλιο να πούν, να κρίνουν αν το έργο είναι θετικό ή αρνητικό. Αυτό λέει η δημοκρατία. Αυτό πρέπει να κάνουμε και πάντα η βασική μου αρχή είναι ότι ακούω τους συνεργάτες τι πρέπει να κάνουμε. Κύριε Περιφερειακό, δεν είμαστε στο Ηράκλειο και δεν θυμόμαστε πότε γιορτάζει ο Πολιούχος ο Πολιούχος Αγίος Μηνάς. Μπορείτε να μας θυμίσετε? Ναι, 11 του Νοέμβρη. 11 του Νοέμβρη. Ωραία. Αν θα πρέπει να κάνουμε τότε, μέχρι τότε. Ναι. Αλλά τα δίκτυα είναι παντρίτια. Μπορείτε να έχετε ακούσει. Κύριε Αναματάκη, μια ερώτηση παρακαλώ. Μπορεί να μας πείτε δύο κουβέντες με τα δύο έργα που απεντάξε σχετικά στο Ανατολικό Σέλινο με το Μουσείο Ροδοβανίου και με το Μουσείο Καντάνου? Γιατί οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι έγινε παρέμβαση Προέδρου της Δημοκρατίας για να τα ξαναεντάξετε αυτά τα έργα. Καταρχήν, να πούμε οποιοδήποτε έργο υποβάλλεται πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις που ορίζει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Μάλιστα. Άρα, εάν δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες μελέτες, κανένα έργο είτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πάρει, είτε ο Περιφερειάς πάρει, είτε ο Δήμαρχος πάρει, είτε οποιοδήποτε άλλος δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Γιατί... Εμείς από την πλευρά τη δική μας περιμένουμε βεβαίως και επικοινώνησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μαζί και του εξήγησα που τα γνωρίζει πολύ καλά. Από τη στιγμή που ο Δήμος προτείνει τα έργα και είναι οι μελέτες πανέτοιμες, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα χρηματοδότησης. Αλλά πρέπει ο Δήμος. Δηλαδή ο Δήμος, με κατάλαβα. Αν το έργο αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ολοκληρωμένες οι μελέτες. Όχι.